Δεν σου πω ότι η Παναγία η εκατότερα γιατρό από μέσα στο κεφάλι μου πέρα νύχτα δεν παίρνει. Έχει την Παναγία μπροστά του, ναι. Κάτι ήταν μέχρι μία από τα μεσάνυχτα να θυμάσαι που... να συζητούμε μαζί, ναι. Ότι την έχω και τη συζητώ. Θυμάσαι που ήμουνα και εγώ στο Ίδρυμα. Θυμάσαι που ήμουνα και εγώ στο Ίδρυμα. Αμέ, το θυμάμαι. Α. Εγώ δεν μ' αγαπούσανε. Βέβαια σ' αγαπούσανε. Όχι, και, μετά, και μετά από το Ίδρυμα, όταν διαλύθηκε το Ίδρυμα, ήρθε στην Αθήνα και πήγε στο κρατικό. Εκεί στο κρατικό, εκεί και μη σ' αγαπούσανε καλά. Θεός σε είχαν εκεί. Στο κρατικό. Ναι, δεν ήσουν αποθηκάριος. Απέναντι από... ένα χωραφείο κάτω από το... από την πόρτα του Ερυθρού, του νοσοκομείου. Ναι. Εκεί δεν θυμάσαι... Όπου πήγα, δεν μ' αφήνανε. Ναι, δεν θυμάσαι που ήσουν αποθηκάριος. Έρχεται η Παναγία μου, δόξα τω Θεώ, ότι μου πείθει ένα και θα το κόβω. Ήτανε καλό μισθός εκεί πέρα. Ήτανε μισθός καλός. Στο ίδιο μαζί. Ναι, ήτανε το μισθός. Γιατί είναι καθαρά λεφτά. Δεν είχαν τα έξοδα που υπάρχουν σήμερα σε μια οικογένεια και περνούσαν, ας πούμε, όσο πιο απλά μπορούσαν. Ναι, τα λεφτά θα μένουν ένας μισθός. Βέβαια, έμενε, γι' αυτό ήταν. Θα μένουν ένας μισθός. Γι' αυτό. Ήμουν εγώ στον παιδικό σταθμό και μου λέει να τα παραθήσω συνέχεια. Άστα τώρα, Μαρία, άστα, μην πιένεις, δεν ήθελε τώρα να δουλεύω. Ναι. Λέω, όχι Γιάννη, θα πιένω, δεν την άκουα. Εγώ λόγω το μυαλό του πάμε να παρατήσω να προοδέψω τον κόσμο. Και δική του από την άλλη πλευρά να πούνε να το πήρε απάνω της και παράτησε και τη δουλειά. Κατάλαβες. Ναι. Και ήμουν λοιπόν και δούλευα και λέω αφού τους πάνε ότι θα φύγουν από εκεί για να τους μεταθέσουν να πάνε στην Αθήνα. Στο κρατικό τότε που ήρθε. Ναι. Τότε. Αναγκαστικά. Τότε. Πήγατε τα παράτησα κι εγώ και πήγαμε μαζί. Ίδρυμα. Μετά όμως κάποια φορά είπαν ότι δεν συμφέρει το κράτος να υπάρχει ακόμα το Ίδρυμα, ναι, και το έκλεισα. Το προσωπικό όμως είναι έφθινε το προσωπικό. Ναι. Το και μη μην χάσουν τα παιδιά. Το προσωπικό λοιπόν, εφόσον ήταν εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, το Υπουργείο Παιδείας φρόντισε και τους προώθησε σε διάφορα άλλα νοσοκομεία. Ο θείος ήρθε στο Γενικό Κρατικό μαζί με κάποιον άλλον, τον Τίνο τον Πλατή. Ναι. Με τον Τίνο τον Πλατή. Τεχνολογία για αυτό. Τεχνολογία. 72-73. Α, το Γενικό Κρατικό. Έχει το Γενικό Κρατικό. Περίμενε, υπήρχε το Γενικό. Υπήρχε. Πιο κοντά στην Αγία Παρασκευή ήταν, γι' αυτό το διάλεξες εσύ. Ήταν πιο κοντά στην Αγία Παρασκευή, γι' αυτό προτίμησες το κρατικό. Δεν ακούω. Το κρατικό ήταν πιο κοντά στην Αγία Παρασκευή. Από την Αγία Παρασκευή που ήμασταν, ήταν πιο κοντά να πηγαίνεις στο κρατικό. Εγώ και το έλεγα της Παναγιάς. Ναι, δεν το, τώρα είναι αλλού. Το Γενικό Κρατικό υπήρχε πριν τη Χούντα. Υπήρχε. Και πριν τη Χούντα. Πώς έκανε η Χούντα, το έκανε μεγάλο. Μπορεί να έκανε πτέρυγα. Α, αυτό δεν ξέρω. Ένας άλλος χωριανός μας, ο Κώστας ο Ζερβός, πήγε έξω στο Δαφνί. Πήγε στο Δαφνί. Ο Χρυσός ο Γιάννης και αυτός πήγε σε άλλο νοσοκομείο, στο Λαϊκό νομίζω πήγε. Όλοι δηλαδή πήγαν σε διάφορα νοσοκομεία. Ήταν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τι μας στείλανε από το κράτος. Μου έφυγε, λέω, Παναγία μου, λέω, γιατί να σε παρακαλώ, λέω, αφού δεν πρόκειται να φύγω από σένα. Και κάνει αυτό, λέω. Και ήμουν απ' έξω από το κτίριο, μα που μαζά είμαστε 500 άτομα, παιδιά και αυτό. Και εγώ πήγα και ξάπλωσα σε αμέρι, μες στον ήλιο. Ήτανε του Ευαγγελισμού κοντά, ένα-δυο μέρες του Ευαγγελισμού. Και πάω μέσα, αφού είπανε, λέει, 10 φαντάρι, τέλος πάντων με πήρε, πώς έτυχε δεν ξέρω. Ήμουνα τελευταίος το 5 ή πρώτος ή τελευταίος να θυμάμαι. Και με σταματά ένας αξιωματικός με δυο απάνω, κάτι αυτό. Τι βαθμό είχε δεν ήξερα. Μου λέει, από πού είσαι παιδί μου. Λέω, από τη Σαντορίνη. Είδα ότι ευχαριστήθηκε. Εγώ έρθει μου λέει και στη Σαντορίνη στη σκηνία. Ελόγω από την κάτω πλευρά προς την Κρήτη, στο καμπάρι του.
δεν θυμάμαι τι άλλα μου είπε. Μου μίλησε μερικά, αλλά όλοι με αρπάξανε να πω τι σου είναι αυτό, τι. Ναι. Εγώ μέσα δεν έχω. Και ούτε δεν θέλω να πονηθώ. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω Παναγία μου. Λέω Παναγία μου, λέω δεν το κάνω για σένα. Λέω αφού εσένα έχω. Άλλο δεν θα κάνω. Και έρχεται. Δεν το πιστεύετε. Να... μόνιμος κιόλα. Και γίναμε μόνοι. Πριν το όλο το... γράμμο. Αυτό που κάνουνε, μου λέει, τα ξύχνω, δεν μπορώ να τα πω. Δεν πειράζει, είπες αρκετά, θυμήθηκες αρκετά πράγματα, ναι. Τώρα να ξεκουραστείς λίγο. Ό,τι της είπα και μεγάλο ζήτημα, μιλιά, μόνο εγώ ξέρω, το ξέρω. Και το πρόσωπο αυτό πέθανε. Κανένας άλλος λέει, μίλαγα ποτέ εγώ, γιατί να το κάψω εγώ το παιδί. Μυστικό. Υπάρχει το τύπημα για αστυνομία, ας κάνει έρευνα να το πιάσει. Πρέπει να πάω να το προδώσω. Το παιδί χωρίς να του πω πράγμα. Αλλά εξακούσε έβλεπε κι αυτός πώς με αναγνωρίζανε μες στο στρατό. Λέω με πολύ... Και στο νοσοκομείο που πήγε στο γενικό κρατικό, τον έγανε απάνω και εξαπάνω. Ήτανε πολύ. Γιατί ήταν στην αποθήκη από που ανέθεσαν. Α, ήταν αποθηκάριος. Σε όλα, ναι, αποθηκάριος ήταν. Από πού είστε αν επιτρέπετε. Εγώ από την Πελοπόννησο. Από ποιο μέρος. Από την Κόρινθο. Μπράβο, εκεί ήταν το συμβούλιο που έγινε. Που ήταν ένα λογαγό και μου λέει. Εσύ να έρχεσαι, θα χτυπά την πόρτα, άμα έρχεσαι. Να ανοίξει και μπαίνει μέσα. Και να μου λε τι θέλει, και άμα εγώ μπορώ εκεί την ομάδα, μπορώ θα σου πει. Ήταν πολύ έντιμο αποθηκάριο τροφίμων στην τροφοδοσία. Πήγαιναν οι μεγαλύτεροι. Πήγαιναν οι προμηθευτέ και νόμιζαν ότι εντάξει, α πούμε, πάρε. Ο οποίος όμως ήταν. Εγώ να πω ότι ήταν την Παναγία. Είτε στην ποιότητα, είτε στην ποσότητα, είτε στο ζήγημα. Ήταν ακέραιος, έτσι. Αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν. Μία, δύο, τρεις, ήταν με τι άνθρωποι είχαν να κάνουν. Ναι, δεν κλέβανε. Δεν μπορούσαν να κλέβουν. Όχι, τίποτα. Και αυτό το εκτίμησε ο διευθυντής πάρα πολύ. Γύρισα πίσω στο νοσοκομείο στην Πάτρα και μου λέει ένα παιδί που είμαστε μαζί εκεί για δύο-τρεις μέρες. Το έμεινε στο στρατό. Ναι. Έτσι μου λέει, απολύεται από το στρατό. Ποιο σου είπε ότι απολύομαι. Ποιο το λέει. Δημέρως φαντάζομαι να προσπαθώ να φύγω. Τι μέσο πρέπει να βρω. Για κάτι στο γενικό κρατικό, για να πάνε, δεν ξέρω τι ήταν αυτό και βιβλία. Λοιπόν, σοκάνι είπαμε, μου πάνε λοιπόν πόσο... Βέτα, πληρώσαμε και πήγαμε. Καμιά φορά λοιπόν βγαίνει ο... Περιστάμενος εγώ. Ένας από το όλοι. Και λέει, τι έγινε, λέει, να κάτι είχε αυτό. Λέει, πληρώσατε τίποτα. Τι πληρώσατε. Είπε λοιπόν, περιμένετε, μην φύγετε. Και στρέφει και πάει και τα φέρει και μας θα δω. Ήστρεψε πληρώσει για μια εξέταση που είχα κάνει. Πήγε και ακύρωσε την πληρωμή και έφερε τα χρήματα πίσω. Λέει, γιατί είστε εδώ. Λέει, να έτσι και έτσι κάτι είχαμε. Λέει, πληρώσατε τίποτα. Λέει ο Γιάννης, λέει, ναι, δώσαμε τόσο. Λέει, περιμένετε, μην φύγετε. Και πάει και γυρίζει και τα φέρει. Τα λεφτά. Ήταν υπάλληλος δηλαδή. Ναι, ήταν υπάλληλος. Και φίλε, να μην πληρώσει η γυναίκα. Ναι. Το ξέρουν όμως εκεί. Ήξεραν ότι είναι υπάλληλος. Όμως στην γραμματεία δέχτηκαν την πληρωμή. Δεν έκαναν την πληρωμή. Ναι. Εκείνος λοιπόν βγήκε και το ακύρωσε. Το, όχι νομίμως ή έτσι χατηρικός, το λέω. Χατηρικός το έκανε ο άλλος. Χατηρικός το έκανε, ναι. Χατηρικός το έκανε ο άλλος. Και μου στείλανε πολλά πράγματα που αφού ήρθα και έμεινα στο σπίτι μου. Δηλαδή η Μάρθα, η κόρη μου, δεν ξέρω που είναι αυτή, τα παράλαβε. Τα πέτα, μικρό παιδί που ήταν σφυράκι, κάτι εργαλεία. Α, ότι είχε πάνω... Στο... Ό,τι είχε μαζί του, ναι, ό,τι σύνεργα, ας πούμε, είχε μαζί του, του τα έστειλε και τα παράλαβε η Μάρθα. Να πεις ότι είχα μέσο, δεν είχα μέσο κανένα. Όχι το στρατό. Γιατί η Μάρθα δεν είχε γεννηθεί τότε. Τι είναι αυτά, πού του τα στείλαν και τα παρέλαβε η Μάρθα.
Ποια βρε. Λέει, του στείλανε κάτι σφυράκια, κάτι έτσι. Όχι βρε, αυτά δεν είναι, όχι, πολεμικό σταυρό και τέτοια. Από το, του στείλανε μετά, φαίνεται από το πολεμικό σταυρό, ναι. Κάτι τέτοια. Α, μετά. Μάθα τα. Βραβεία, φίλαξε. Βραβεία. Ναι. Τα έχετε αυτά, τα έχετε. Ξέρω, τα φυλαμένα. Παράσιμα και λέω βραβεία, ναι, σωστά με διορθώνεις Γιάννη. Ναι. Παράσιμα, τα οποία ήταν μετά τον πόλεμο που τελείωσε, ναι, το 50 πέρα. Πότε ποια χρονολογία επιτρεφθήκατε? Ποια χρονολογία επιτρεφθήκατε? Από δεν θυμάμαι. Θεία, συγγνώμη για τα παραλάβει η Μάρθα, ήταν πολύ μεγάλη πια η Μάρθα, άρα ήρθαν τόσο αργά. Τα είχε φυλάξει και τα βρήκε η Μάρθα και τα... Α, τα είχε φυλάξει. Ναι, ναι. Όχι τα παρέλαβε η Μάρθα. Όχι.